ένας άνδρας εξηγεί στον πυροσβέστη από πού θα προσεγγίσει το σημείο που ξέσπασε η φωτιά. Πρόκειται για κατάστημα εστίασης στο κέντρο της Κομωτινής, στη Στοά απέναντι από το ταχυδρομείο της πόλης, χώρος που επαναλειτουργήσε μετά από 6 μήνες εγκλεισμού. Η φωτιά ξέσπασε στην ψισταριά του καταστήματος και ευτυχώς το συμβάν έγινε τις πρωινές ώρες, την ώρα που το κατάστημα δεν είχε πελάτες. Την αντιλήφθηκαν αμέσως οι εργαζόμενοι και οι ιδιοκτήτες κάλεσαν την πυροσβεστική υπηρεσία. Στο σημείο έφτασαν και αστυνομικοί, οι οποίοι απομάκρυναν τους περαστικούς. Αν και οι φλόγες δεν ήταν ορατές, η φωτιά έκαψε εσωτερικά το κατάστημα, προκαλώντας ζημιές στον εξοπλισμό. Άμεσα κινητοποιήθηκε η δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κομωτινής με 2 οχήματα και με 5 άνδρες. Ειδοποιήθηκα και ήρθα και είδα ο ίδιος την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Είχαν ήδη οι υπάλληλοι μας θέσει υπομερικό έλεγχο την πυρκαγιά. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από το χώρο της ψισταριάς και από το σύστημα απαγωγής καπνού. Εκεί υπήρχε και το μεγάλο πρόβλημα, οπότε αναγκαστήκαμε να εισέλθουμε μέσα από το μεσοπάτωμα, να ανεβούμε πάνω στο σύστημα του Μπατζά που λέμε και να μπορέσουμε να τον αποσυνδέσουμε και να κάνουμε εκεί την κατάσβεση όπου ακόμα συνεχίζεται. Δεν υπάρχει καμία φλόγα, δεν υπάρχει κανένας καπνός και απλά γίνεται αυτή τη στιγμή η αποκάθαρση της πυρκαγιάς. Ευτυχώς δεν υπήρχε κανένας εγκλωβισμένος, δεν δούλευε εκείνη την ώρα η ταβέρνα και οι διπλανές κατοικίες δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα να επεκταθεί είτε στην τράπεζα είτε στα διπλανά διαμερίσματα η πυρκαγιά. Χάρη στην άμεση επέμβαση των εργαζομένων αλλά και της πυροσβεστικής υπηρεσίας, δεν επεκτάθηκε στα διπλανά κτίρια σε μια ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη περιοχή της Κομωτινής. Οι ζημιές θα αποτιμηθούν μετά το πέρας της κατάσβησης, θα μας πει και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης. Πάντως είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ, γιατί ο άνθρωπος μετά από τόσους μήνες που ήταν κλειστή η εστίαση, είχε κάνει όλες τις προετοιμασίες και είχε όλα τα τραπεζοκαθίσματα επάνω στο μεσοπάτωμα. Και καταλαβαίνετε ότι με το πέρασμα της πυροσβεστικής έπεσε και πολύ νερό και υπήρξαν αρκετές ζημιές.